Καλησπέρα. Πιστεύω ότι όλοι στην Ελλάδα έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με τις θάλασσες. Αγαπάμε τη θάλασσα, αλλά αν μας ρωτήσουν γιατί, τι διαφορά έχει η θάλασσά μας από τις υπόλοιπες του κόσμου, νομίζω δεν έχουμε τι να απαντήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σας δώσω μερικούς λόγους για τους οποίους οι θάλασσές μας είναι πραγματικά μοναδικές και όχι μόνο. Μερικούς λόγους για τους οποίους οι θάλασσες μας έχουν όλους ανάγκη να τις βοηθήσουμε για να βοηθήσουν και εμάς τους ίδιους. Πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο Ανατολικό Αιγαίο σε έρευνα και το ξημέρωμα επιβιβαστήκαμε σε ένα καΐκι μαζί με μία ιχθυολόγο από το Μεξικό. Μία από τους θελοντές επιστήμονες που δουλεύουν μαζί μας στο Αρχιπέλαγος. Είναι μέρος μιας έρευνας που κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν καθημερινά. Είχαμε πάει να καταγράψουμε την ελαιοθηκή παραγωγή, τι θα πιάσει ο ψαράς και με ποιον τρόπο και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον. Εκείνη τη μέρα, καθώς είχε φουρτούνα, είχε βάλει τα δίχτυα του σε μια περιοχή που συνήθως την αποφεύγουν οι ψαράδες. Αν και οι παλαιότεροι λένε ότι ήταν κάποτε εξαιρετικός ψαρότοπος. Πήγαμε στο καΐκι, ξεκινήσαμε να σηκώνουμε τα δίχτυα και σε περίπου 1,5 χιλιόμετρο δίχτυα είχε 1/5 του τελάρου σε ψάρια. Η κουβέρα του καϊκιού ήταν γεμάτη. Πλαστικά, μπουκάλια, κουτάκια, δυνατά ρεύματα από το Βόρειο Αιγαίο είχαν φέρει στην περιοχή αυτή πάρα πολλά απορρίμματα. Τέτοιες εικόνες είναι πραγματικά σοκαριστικές και σε κάνουν να αναρωτιέσαι, μήπως είναι πολύ αργά ήδη για τις θάλασσές μας. Αλλά όχι. Πολύ κοντά στην περιοχή αυτή καταγράφουμε τους πιο σημαντικούς εναπομείναντες πληθυσμούς θαλάσσιων θηλαστικών στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη. Καταγράφουμε στις πηγές μεσογειακές φώκες, κάποιες από τις τελευταίες που έχουν απομείνει στον κόσμο. Στο ανοιχτό πέλαγος συναντάμε 4 πληθυσμούς από 4 είδη δελφινιών, ενώ ακόμα βαθύτερα μεταναστεύουν 3 είδη φαλαινών, γίγαντες της θάλασσας. Πολλά είδη, σπάνια ή συνηθισμένα, μοναδική ομορφιά, συνθέτουν μια μοναδικότητα των θαλασσών μας. Ζουν ακόμα και σήμερα γύρω μας, το 2012, που όλοι μιλάμε για το περιβάλλον, αλλά δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Ζουν ακόμα κοντά μας, ενώ εμείς δεν τα προστατεύουμε. Πολλές φορές, μάλιστα, ακόμα αγνοούμε ότι υπάρχουν. Το ότι είναι λοιπόν δίπλα μας, παρόλο που εμείς δεν τα προστατεύουμε, είναι μια τεράστια τύχη. Μια ελπίδα ότι δεν είναι ακόμα πολύ αργά, αλλά και μια τεράστια ευθύνη, ένα στοίχημα. Θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε να τα προστατεύσουμε προτού είναι πολύ αργά. Και όχι μόνο να προστατεύσουμε αυτά, να βοηθήσουμε αυτά και να βοηθήσουμε και εμάς τους ίδιους, αφού η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την υγεία των θαλασσών μας. Η δική μου πορεία στις ελληνικές θάλασσες ξεκίνησε πριν από 14 περίπου χρόνια, όταν τελείωνα το πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και σκεφτόμουν αν θα μπορούσα να γυρίσω στην Ελλάδα και άρχισα να αναζητώ ποιοι είναι οι άνθρωποι και οι φορείς που ασχολούνται με τη θαλάσσια προστασία στην Ελλάδα. Όπως φαντάζεστε, συνάντησα μια καταπληκτική γραφειοκρατία, μια αθηνοκεντρική νοοτροπία, μια γενική αδιαφορία για τους ανθρώπους που ζουν δίπλα στο περιβάλλον, ζουν δίπλα στη θάλασσα και έχουν την πραγματική δυνατότητα να τις επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι όλη αυτή η θαλάσσια ζωή, αυτός ο μοναδικός φυσικός πλούτος που επιβιώνει στις θάλασσές μας, ζει μέχρι σήμερα καθαρά από τύχη. Δεν εφαρμόζουμε κανένα νόμο, κανένα μέτρο και καμία δράση για την προστασία τους. Το ότι αν θα υπάρχουν αύριο δεν είναι σίγουρο. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει και κανείς δεν μπορεί να το εξασφαλίσει. Αυτό ήταν τότε, αυτό είναι και σήμερα. Σε όλη αυτή την αναζήτηση, κάπου νότια της Κρήτης, στο Λιβικό Πέλαγος, συνάντησα το Αρχιπέλαγος, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας. Ήταν ένας φορέας που είχε δημιουργήσει ο Θεοδωρής Τσιμπίδης. Ένα ναυτικός που φεύγοντας από τα καράβια ξεκίνησε να βοηθάει τους ανθρώπους που ασχολούνται με την προστασία της θάλασσας. Γρήγορα βρέθηκε να δημιουργεί από το πουθενά ένα φορέα δικό του που θα έφερε μια νέα δυναμική στην Ελλάδα. Το θεώρησε προσωπική του ευθύνη και το έκανε. Πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε και ξεκίνησε με ένα παλιό εστιοφόρο, μετατράπηκα και σε ερευνητικό, τον πρώτο εξωεπιστημονικό εξοπλισμό, και γύρω του συγκέντρωσε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, με γνώση και θέληση, να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το Αρχιπέλαγος, το ταξίδι του, μια οδύσσια στις ελληνικές θάλασσες, με παρουσία στο πεδίο, στις θάλασσες, 12 μήνες το χρόνο, και συμπορευθήκαμε με τις τοπικές κοινωνίες. Γίναμε μέρος τους. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επένδυση. Μπορέσαμε να έχουμε την εμπιστοσύνη τους, αλλά και να αντλήσουμε κάτι από τη γνώση και την εμπειρία τους. Μια γνώση για τη φύση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και εκατοντάδες χρόνια στην Ελλάδα και κινδυνεύει να χαθεί.
Δεν ήταν εύκολο. Τα πρώτα 6 χρόνια μέναμε χειμώνα-καλοκαίρι στο σκάφος. Και τώρα είμαστε στο πεδίο 12 μήνες το χρόνο, με κρύους χειμώνες, δύσκολες φουρτούνες. Αλλά ήταν αναγκαία προϋπόθεση. Εγώ χρειάστηκε να προσαρμόσω τη ζωή μου ολόκληρη πάνω στο αρχιπέλαγο, στις δράσεις του. Εδώ βλέπετε την κόρη μου να παρατηρούμε θαλάσσια θηλαστικά. Και βλέποντας και αυτές τις μέρες πόσα νέα ζευγάρια που φοβούνται να κάνουν το επόμενο βήμα προς οικογένεια, με την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι ακόμα και με τις πιο δύσκολες συνθήκες, τα παιδιά μόνο θετικά μπορούν να προσφέρουν. Πραγματικά είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για μια καλύτερη γενιά. Κάπως έτσι λοιπόν, το αρχιπέλαγο σχηματίζει από το πουθενά την πρώτη υποδομή. Σταδιακά στελεχώνεται με εξαιρετικούς ανθρώπους, εθελοντές ποικίλων ειδικοτήτων από όλο τον κόσμο. Και έχουμε φτιάξει πλέον 7 βάσεις σε 7 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 2 ερευνητικά σκάφη και μπορέσαμε να αναπτύξουμε ουσιαστική δράση. Μία από τις πρώτες έρευνες που ξεκίνησα στο αρχιπέλαγος ήταν η έρευνα στα θαλάσσια θηλαστικά, τις φάλαινες και τα δελφίνια. Όπως περισσότεροι Έλληνες, έτσι και εγώ τότε, δεν ήξερα για τις φάλαινες στις ελληνικές θάλασσες. Τις είχα δει σε ντοκιμαντέρ, τις είχα διαβάσει στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν είχα την παραμικρή ιδέα ότι ζουν τόσο κοντά μας. Και αυτό είναι αξιοπερίεργο, αν σκεφτεί κανείς ότι θαλάσσια επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα ξεκίνησε μάλλον στην αρχαία Ελλάδα. Διαβάζουμε κείμενα του Αριστοτέλη που περιγράφουν με λεπτομέρεια τις εντυπωσιακές τις φάλαινες, τα δελφίνια, τη βιολογία, τη συμπεριφορά τους. Τις φάλαινες λοιπόν που διαπλέαν τις θάλασσές μας τότε, όπως και τώρα. Μαγευτικοί γίγαντες των θαλασσών που ξεπερνούν τα 18 μέτρα σε μήκος, τους 50 τόνους σε βάρος, με καταπληκτική νοημοσύνη και πολύπλοκη κοινωνική συμπεριφορά. Ζούνε γύρω μας λοιπόν και εμείς τους αγνοούμε. Και αν αγνοούμε τους γίγαντες που ανεβαίνουν στην επιφάνεια για να αναπνεύσουν, σκεφτείτε πόσα λίγα γνωρίζουμε για τους άλλους οργανισμούς. Για παράδειγμα, τα παράξενα θαλάσσια είδη που ζουν στα μεγάλα βάθη, στα βαθιά θαλάσσια φεράγγια, τα οποία κινδυνεύουν να εξαφανιστούν πριν καλά-καλά τα ανακαλύψουμε. Τώρα θα μου πείτε, εν καιρό κρίσης, τώρα μιλάς εσύ για ψάρια, φάλαινες και θαλασσινά. Γιατί έχουμε τόσα άλλα σημαντικότερα, θεωρούμε, προβλήματα. Όμως όχι. Όταν φάμε, αδειάσουμε ή σκοτώσουμε ό,τι υπάρχει στις θάλασσές μας, όταν τις ρυπαίνουμε και καταστρέφουμε τα δάση της θάλασσας, τότε πια δεν θα μπορούμε να ζήσουμε ούτε κι εμείς γύρω τους. Η ποιότητα της ζωής μας και η επιβίωσή μας εξαρτάται από την υγεία των θαλασσών μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Εξαρτάται από εμάς. Η θάλασσα μας θα μπορούσε να είναι ένας εξαιρετικός μοχλός ανάπτυξης, τόσο οι παράκτες περιοχές, όσο και η ίδια η θαλάσσια ζωή. Αντί για αυτό όμως, στην Ελλάδα σήμερα, της ορίσαμε έναν καταπληκτικό φτηνό δέκτη των ατελείωτων απορριμμάτων, των λιμάτων μας, καταλήγουν στη θάλασσα, σε τόνους, φτηνός τρόπος διαχείρισης, ένας πόρος προς υπερεκμετάλλευση, υπεραλίευση, ας φάμε ό,τι προλαβαίνουμε, ας κερδίσουμε κάτι παραπάνω. Και κάπως έτσι φτάνουμε σήμερα η αλεία να είναι είδος επάγγελμα υπό εξαφάνιση. Η μικρή παράκτη αλεία που στήριξε τις κοινωνίες των ελληνικών θαλασσών, των παράκτιων περιοχών περισσότερα από 11.000 χρόνια, σήμερα έχει αμφίβολο μέλλον. Και το ίδιο αμφίβολο μέλλον έχουν και τα μαγευτικά είδη που ζουν στην παράκτια ζώνη και τρέφονται και αυτά με τα ίδια αλιεύματα, με τα αλιεύματα των παράκτιων νερών. Φώκες, ρινοδέλφινα, παράκτια λύς, ανταγωνίζονται όλοι για τα τελευταία εναπομείναντα ψάρια και σε θάλασσες που αδειάζουν προκαλούν ολοένα και περισσότερες ζημιές στα δίχτυα τους. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, αλλά τελικά στην Ελλάδα σήμερα το κόστος, το πραγματικό κόστος προστασίας αυτών των σπάνιων ειδών το πληρώνουν οι μικροί παράκτιοι ψαράδες. Άρα έχουμε αφήσει να αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική σχέση που δεν θα βγει σε καλό. Είναι ένα πρόβλημα που έχει αντιμετωπιστεί πολύ λάθος τώρα, πολλά χρόνια, από το κέντρο των πόλεων. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πρέπει να δώσουμε μία άμεση λύση. Τώρα, μιλάω για θάλασσες που αδειάζουν. Τι θα πει αυτό, πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα. Σε έρευνα που καταγράφουμε χρόνια τώρα σε όλο το Αιγαίο, βλέπουμε ανησυχητική μείωση. Σε ένα από τα παράκτια λιμάνια εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο, είδαμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια η παραγωγικότητα της αλίας μειώθηκε κατά 50%. 50% λιγότερα ψάρια σε ένα χρόνο. Αυτό είναι πολύ ενισχυτικό. Και αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Αυτό γιατί, πώς έγινε, πώς το καταφέραμε αυτό. Αν κάνετε μια βόλτα στην αγορά,
Και στο εστιατόριο θα βρείτε πολλά υπομεγέθη ψάρια. Ψάρια που δεν θα έπρεπε να έχουν αλλιευτεί στο μέγεθος αυτό και όμως κυκλοφορούν. Οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι. Και πέρα από αυτό, έχουμε το τεράστιο πρόβλημα της καταστροφικής και παράνομης αλλίας. Ξέρετε, ως χώρα το βιώνετε όλοι, δεν είμαστε οργανωμένοι και το ίδιο είναι και στην αλλία. Στις γειτονικές χώρες, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η παράνομη αλλία οργανώνεται από την αλλιευτική μαφία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε το χάος. Ο καθένας ψαρεύει με όποιο τρόπο μπορεί καταστροφικά. Μηχανότρατες, μεγάλα σκάφη βιομηχανικής αλλίας, τη νύχτα σε απομακρυμένες περιοχές ψαρεύουν εντατικά και καταστρέφουν τα δάση της θάλασσας παράνομα. Αυτά είναι τα δάση της θάλασσας που θα δούμε, εκεί που απαγορεύεται να ψαρεύσουν τα εργαλεία αυτά. Και αυτό είναι ένα δάσος της θάλασσας σε 40 μέτρα βάθος, το οποίο εάν αναγεννηθεί θα γίνει μετά από 100 χρόνια. Αν και με το κλίμα που αλλάζει, πολύ αμφιβάλλω αν θα αναγεννηθεί ποτέ. Χάνουμε λοιπόν τους παραγωγικούς μας ψαρότοπους. Σκάφη από άλλες χώρες, από την Ιταλία, από την Τουρκία, έρχονται, εκμεταλλεύονται του κοινού ελέγχου και ψαρεύουν στα εθνικά ή στα διεθνή νερά γύρω από την Ελλάδα, παράνομα, με παρασυρώμενα αφρόδειχτα. Αλλά ακόμα και οι άνθρωποι γύρω μας, με την αιτιολογία της κρίσης, ψαρεύουν χιλιάδες κιλά με μπουκάλες και ψαροντούφεκο και λένε: το εισόδημά μου κόπηκε, ας ψαρέψω και έχω ένα έξτρα εισόδημα από τη θάλασσα, αφού όλοι μου φταίνε και εγώ μπορώ να συμβάλλω. Και το χειρότερο. Αλλία με δυναμίτη. Όσο και απίστευτο και αν ακούγεται, συνεχίζεται σχεδόν καθημερινά σε κάποιες περιοχές. Και όχι μόνο σκοτώνει τη θαλάσσια ζωή, αλλά τρομοκρατεί τις τοπικές κοινωνίες. Οι ψαράδες, οι υπόλοιποι που δεν χρησιμοποιούν δυναμίτη, δεν τολμούν να το καταγγείλουν, διότι φοβούνται ότι το επόμενο δυναμίτη θα πέσει στο καίκι τους. Καταστρέφουμε τη θαλάσσια ζωή, τρομοκρατούμε τις τοπικές κοινωνίες και εδώ βλέπετε μία παράπλευρη απώλεια. Μία νεαρή φώκια, 2 περίπου χρονών. Πέθανε πρόσφατα από έκρηξη από δυναμίτη. Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά δυστυχώς πάρα πολλά. Τα προβλήματα είναι πολλά και ανέφερα μόνο λίγα. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Το Αρχιπέλαγος, όλοι εμείς που δουλεύουμε στο Αρχιπέλαγος, πιστεύουμε στις τοπικές κοινωνίες. Να τις ενεργοποιήσουμε και να τις βοηθήσουμε. Και προχωρήσαμε μετά από πολύ μεγάλη προεργασία, πολλών ετών, στη δημιουργία, το σχεδιασμό για τη δημιουργία της πρώτης συνδιαχειριζόμενης περιοχής αλλίας. Εκεί που οι ψαράδες θα είναι οι διαχειριστές, οι συνδιαχειριστές μαζί με τους επιστήμονες, για να μπορέσουν να προστατεύσουν την περιοχή τους. Είναι ένας πιλότος, γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα στους φούρνους. Έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν. Και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα καλό παράδειγμα για να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τη Μεσόγειο και τον κόσμο. Η Φούρνη, ένα νησάκι 1.300 κατοίκων στο Ανατολικό Αιγαίο, μία από τις παραδοσιακές αμυγός ελευτικές κοινωνίες, υποφέρει από την υπεραλίευση και σε ένα βράδυ μπορεί να δείτε μεγάλα βιομηχανικά σκάφη να φέρουν στο λιμάνι, συχνά από παράνομη αλία, ότι όλοι οι ψαράδες του νησιού θα ψαρέψουν μαζί σε 6 μήνες. Με πολύ στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία, ποντάρουν σε εμάς την προσπάθεια αυτή. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, όχι να απαγορεύσουμε, αλλά να διαχειριστούμε, να μπορούν να ψαρεύουν με τρόπους που επιτρέπουν στα αλλιεύματα να αναγεννώνται. Βρίσκουμε λύσεις, σχεδιάζουμε και έχουμε μια συγκινητική ανταπόκριση. Και όχι μόνο από τους μεγάλους, αλλά και από τους νέους. 14 χρόνια τώρα προσφέρονται μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα παιδιά των νησιών και στις περιοχές οπουδήποτε δουλεύουμε, βλέπουμε να διαμορφώνεται μια νέα γενιά. Μια γενιά από παιδιά που είναι πιο ενημερωμένα και συχνά θυμωμένα για την κατάσταση που τους κληρονομούμε το περιβάλλον τους. Είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά αυτά θα το αντιμετωπίσουν πολύ πιο υπεύθυνα από ό,τι το αντιμετωπίσαμε όλοι μας. Και όσο δυναμική και συγκινητική ανταπόκριση έχουμε από τις κοινωνίες των νησιών, αντίστοιχα έχει ευτυχώς και ο Αρχιπέλαγος και από τον ευρύτερο κόσμο. Μεγάλα πανεπιστήμια από την Ευρώπη, από την Αμερική, πρόσφατα και πλέον και από τα μεγαλύτερα της Αμερικής, το Yale, το Columbia, το Princeton, εντάσσουν τις δράσεις του Αρχιπελάγου, τις δράσεις προστασίας της ελληνικής φύσης και του Αιγαίου στο πρόγραμμά τους, στις δικές τους προσωπικές δραστηριότητες. Και με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνουν το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας. Έχει σχηματιστεί, λοιπόν, μετά από μεγάλη προσπάθεια και πολύ κόπο, μία
μεγάλη πολυπολιτισμική ομάδα με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ποικίλων ειδικοτήτων, επιστήμονες, φοιτητές, ερευνητές, δικηγόρους, δημοσιογράφους, από κάθε ειδικότητα μπορεί να φανταστεί κανείς, οι οποίοι πλαισιώνουν αυτό το έργο και δουλεύουν χειμώνα-καλοκαίρι μαζί μας στις παρυφές της ελληνικής ακτογραμμής, συχνά με δύσκολες συνθήκες, ιδίως το χειμώνα. Αλλά όλοι βοηθάνε να σώσουμε ό,τι προλαβαίνουμε όσο υπάρχει καιρός. Και καιρός υπάρχει και πιστεύω ότι σε αυτό το δίκτυο κανείς δεν περισσεύει. Πιστεύω ότι θα βρούμε ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση και είναι πραγματικά ένα στοίχημα που μπορούμε να το κερδίσουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να αφήσω ένα μήνυμα. Αν εμείς, στο Αρχιπέλαγος, έχοντας μηδενικούς πόρους, μηδενική υποστήριξη και τον περίγυρό μας να λέει αποκλείδεν να τα καταφέρετε, τι πάτε να κάνετε εκεί πέρα. Καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εκεί και έχουμε ακόμα μεγάλη πορεία μπροστά μας. Είμαι σίγουρη ότι ο καθένας μας, ο καθένας σας, έχει την ίδια δυνατότητα να κάνει τόσα και ακόμα περισσότερα. Φτάνει να το πιστέψει, να αποβάλει τα στερεότυπα με τα οποία μεγαλώσαμε συχνά και να μπορέσει να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η Ελλάδα σήμερα έχει τεράστια ανάγκη από δυναμικές πρωτοβουλίες, από νέες ιδέες και είναι, εάν κάποιος το θελήσει πραγματικά και το πιστέψει, είμαι σίγουρη ότι μπορεί να το καταφέρει. Ευχαριστώ πολύ.